μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι χρειάζεται μία εκλαϊκευμένη δογματική για τα θέματα της πίστεώς μας. Έτσι, από τη σημερινή εκπομπή και για μερικές ακόμη, με τη βοήθεια του Θεού, θα μιλήσουμε όπως πάντα απλά για ουσιαστικά, θα λέγαμε, και σημαντικά θέματα της Εκκλησίας μας. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτά που θα πούμε απόψε, θα ήταν το δόγμα της σωτηρίας, της σωτηρίας της ψυχής μας. Δίχως να θέλω να σας κουράσω, θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου, το οποίο, ταπεινά φρονούμε, είναι βασική σημασίας και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας για την πορεία την ανωδική του κάθε χριστιανού. Θα αρκεστώ, αγαπητοί μου, στη σύντομη απάντηση μερικών κέριων ερωτημάτων που απασχολούν αρκετούς χριστιανούς μας που ενδιαφέρονται πράγματι ζωηρά για την αθάνατη ψυχή τους. Τι είναι η σωτηρία? Η ωφέλιμη απαγκίστρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και τις συνέπειές της, που είναι η αιώνια απομάκρυνση από την κοινωνία του Παναγάθου Θεού και επιτυγχάνεται με την αληθινή πίστη στο Σωτήρα Χριστό και την εκτέλεση των αγαθών έργων που ορίζονται στο Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας από άκρα φιλανθρωπία κατέβηκε στη γη. Έγινε τέλειος άνθρωπος, μένοντας πάντοτε τέλειος Θεός. Σταυρώθηκε εκούσια, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, για να σώσει όλο το ανθρώπινο γένος. Το σωτηριώδες έργο του επανασύνδεσε τους ανθρώπους με το Θεό, που είχαν με την παρακοή του στην Εδέμ απομονωθεί και τους άνοιξε ξανά τις θύρες του Παραδείσου. Η πίστη και η έμπρακτη συμμόρφωση με τη διδασκαλία του Αγίου και Ιερού Ευαγγελίου σώζει τον πιστό και του χαρίζει από αυτή τη ζωή την πρόγευση των ουρανίων αιωνίων αγαθών. Ο άνθρωπος σώζεται και λυτρώνεται μόνο από τον Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό, εάν αληθινά και ελεύθερα, αβίαστα και προσεκτικά το θελήσει. Κανείς δεν μπορεί να δώσει τη σωτηρία παρά μόνο η άπειρη αγάπη, το μεγάλο έλεος και η ακένωτη ασπλαχνία του Θεού μας. Σωτηρία είναι η καταλλαγή της ψυχής του πιστού στον ουράνιο εύδιο λιμένα και η αιώνια ανάπαυση, έχοντας συνεχή τη θέα του Θεού κατά τον άριστο βυζαντινό θεολόγο Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Πώς μπορούμε να σωθούμε? Πρώτα, πρέπει να το πιστέψουμε βαθιά, ότι πράγματι μπορούμε να σωθούμε. Όποιοι και αν είμαστε, αρκεί εγκάρδια να το επιθυμήσουμε, να μετανοήσουμε ειλικρινά και να εργαστούμε ανάλογα για την επίτευξη της σωτηρίας μας. Το έργο αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του Χριστού και της κάθε ψυχής που προσφέρεται αυθόρμητα σε Αυτόν. Με το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος
εισερχόμεθα στον χώρο και τον χρόνο της Βασιλείας των Ουρανών υπό τη σκέπη της χάριτος, με την αποβολή κάθε αμαρτίας, αναγεννημένη και ανανεωμένη, με ένθεη ζωή, με τη χάρη του Πανσθενουργού Αγίου Πνεύματος. Το μυστήριο του χρίσματος πλουτίζει τον νεοφώτιστο με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τον καθοδηγεί, του αποκαλύπτει τη σωτηριώδη αλήθεια. Η ιερά εξομολόγηση καθαρίζει, ελαφρώνει και βοηθά τον ρυπωμένο, πλανεμένο και αστοχημένο άνθρωπο να επιστρέψει στην οδό της σωτηρίας. Η Θεία Κοινωνία, η μεγάλη αυτή δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, μας ενώνει με εκείνον, μας δίδει εφόδιο ζωή σε αιωνίο. Το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου δίδει τη σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Το μυστήριο της ιεροσύνης χαρίζει την ουράνια ευλογία στους κεκλειμένους αξίους να προσφέρουν τα μυστήρια, τον λόγο και τη συμβουλή προς σωτηρία του ποιμνίου. Το μυστήριο του γάμου ευλογεί και ενώνει δύο άγνωστους ανθρώπους με κύριο σκοπό, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο ένας να βοηθήσει τον άλλο για να οδηγηθούν στη σωτηρία. Η ορθή πίστη, τα ευαγγελικά έργα και η χάρη των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας προάγει πνευματικά και τελειοποιεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη σωτηρία και τη θέωση, που είναι και ο αληθινός και κύριος σκοπός σύνολης της πνευματικής και χριστιανικής μας ζωής. Την Εκκλησία την έχουν αναφέρει ως κυβωτό της σωτηρίας. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Είναι γνωστή η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός ειδοποίησε τον δίκαιο Νόε ότι ο κατακλυσμός θα καταστρέψει τη γη. Τότε ετοίμασε μια μεγάλη κυβωτό και φύλαξε μέσα της ένα ζευγάρι ζώων από το κάθε είδος. Έτσι σώθηκε όλο το ζωικό βασίλειο. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός που σώζει τις λογικές ψυχές από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Το έργο του Νόε συνεχίζουν οι πιστοί εργάτες του Ευαγγελίου, οι κληρικοί, οι ιεραπόστολοι, οι διάκονοι. Μάλιστα το θαυμαστό είναι ότι στη σωστική κυβωτό της Εκκλησίας οι πιστοί αναπλάθονται και να δημιουργούνται και όπως λέγει πολύ ωραία ο πρίγκιπας των ιεροκηρύκων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο λύκος φθάνει να γίνεται αρνή. Στην Ορθόδοξη σωτηριολογία συνδυάζεται η Χριστολογία με την ανθρωπολογία. Ούτε ο Χριστός μόνο σώζει δίχως την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος μόνο σώζεται δίχως την απαραίτητη Θεία Βοήθεια. Όπως η αμαρτία του Αδάμ επηρέασε όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, παρέχει σε όλους όσους θέλουν τη σωτηρία, τον αγιασμό, τη θέωση. Όλα αυτά κατορθώνονται μόνο μέσα στην Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Η μία Αγία Καθολική Αποστολική Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία με θετικό πάντα τρόπο διδάσκει την ταπεινή προσευχή, τη ζωή της εγκρατείας, τη Θεία Λατρεία, την υψηλή τέχνη, την Αγία Ευσέβεια, Ευλάβεια και Κατάνοιξη. Μέσα στο παραδοσιακό και αγιοπατερικό πνεύμα φυλάγεται ακρεφνής ο ακένωτος θησαυρός των δογμάτων, των μυστηρίων της χάριτος, των ποικίλων αγιαστικών μέσων. Έτσι η Εκκλησία μας αναφέρεται, λέγεται, καθίσταται και είναι η ασφαλής κυβωτός της σωτηρίας, εντός της αναπάβεται ο πιστός, πάβει να άγχεται, να αμφιβάλλει, να φοβάται, αλλά ελπίζει στο έλεος του παντοδυνάμου και παναγάθου Θεού.
πώς ερμηνεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τη λέξη Εκκλησία? Η λέξη Εκκλησία, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη συναντάται 114 φορές. Για πρώτη φορά ο όρος αυτός αποδόθηκε στη συγκρότηση της Εκκλησίας του Χριστού στο Ιεροσόλυμα. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων και τον Μέγα Αθανάσιο, η Εκκλησία είναι αυτή που όλους τους προσκαλεί και μαζί τους συγκεντρώνει. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό και αποτελούν πνευματική κοινωνία. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Τριαδικό Θεό και έχει αιώνια ύπαρξη. Προϋπήρχε πάντοτε. Στη Βουλή του Θεού υπήρχε η δημιουργία του ανθρώπου και η σωτηρία του δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου. Αρχή της Εκκλησίας είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Ο Θεός και η Εκκλησία σώζουν πάντα και δεν σώζονται ποτέ από όποιους επίδοξους και μεγάλους σωτήρες. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, μας σώζει, δεν τη σώζουμε εμείς. Η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας είναι κατά την μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής, όπου η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Από τότε επισήμως η Εκκλησία αρχίζει το σωτήριο έργο της. Έλαβε την πανσθενουργό χάρη και δύναμη, τη ζωτική πνοή και τη δραστηριοποίηση προς συνέχιση του σωτηριώδους έργου του Θεανθρώπου μέσα και μέσω της Εκκλησίας. Ο παρατηνόμενος τους αιώνες Χριστός είναι η Εκκλησία που σώζει όσους την πιστεύουν ακράδαντα. Έτσι μόνο δια της Εκκλησίας η σωτηρία και χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η σωτηρία κατά τον Άγιο Κυπριανό. Κατά τον Κλήμη Αλεξανδρίας η βούληση του ιδρυτού της Εκκλησίας είναι η σωτηρία των ανθρώπων και αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι το θεοπαράδοτο όργανο της σωτηρίας των ανθρώπων και της επικρατήσεως του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Μόνο μέσα και δια της Εκκλησίας πραγματώνεται η σωτηρία και η Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος με ιδιαίτερη επιτυχία παριστάνει ότι η Εκκλησία είναι σώμα με κεφαλή το Χριστό και μέλη του σώματος τους πιστούς. Χρειαζόμαστε την Εκκλησία και τα μυστήρια προκειμένου να σωθούμε? Είπαμε και παραπάνω, αδελφοί μου, πως δίχως την Εκκλησία και την αγιαστική χάρη των μυστηρίων της είναι αδύνατη η σωτηρία. Η σχέση Χριστού και Εκκλησίας εικονίζεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπου ενωνόμαστε με το σώμα του Χριστού. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της ενότητος των χριστιανών με το Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός που ενεργεί συνεχώς μέσα στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος. Όπου δε Χριστός και Άγιον Πνεύμα, εκεί και ο Πατήρ. Έτσι η Αγία Τριάδα οικονομείται της Εκκλησίας. Η Θεία Χάρη και η Σωτηρία μεταδίδονται στα πιστά μέλη δια των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος Αντιοχίας λέγει «Όπου ο Χριστός, εκεί όλη η Εκκλησία». Η Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζει περισσότερο το θείο, πνευματικό, μυστικό και αόρατο στοιχείο, αλλά και ορατά και προσιτά στους πιστούς αγιαστικά μέσα και ιερά μυστήρια με τα οποία φροντίζει τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Κύριος έδωσε την εξουσία και το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους να τελούν και να μεταδίδουν τα Θεία Μυστήρια. Την Εκκλησία απετέλεσαν το σύνολο των πιστευσάντων ποιμένων και επιμενωμένων. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είναι αδελφοί ίσοι, αφού αναγεννήθηκαν στην ίδια κολυμβήθρα, αφού κατά τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο όλοι οι σωζόμενοι αξιούνται της ίδιας τιμής. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, δεν είχαμε ποτέ κληρικοκρατία ή λαϊκοκρατία.
Οι κληρικοί είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων της χάριτος, απαραίτητοι για το έργο της Εκκλησίας και τη μετάδοση της σωτηριώδους χάριτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν απαραίτητα την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία και τη χάρη των μυστηρίων από τους έγκυρους κληρικούς μας, προκειμένου να οδηγηθούμε με ασφάλεια στη σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία για αυτούς που είναι εκτός της Εκκλησίας? Πριν απαντήσουμε, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η μελέτη της Αγίας Γραφής και η γνώση της Ιεράς Παραδόσεως οφείλει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ας εμπιστευτούμε περισσότερο τον Θεό, απομακρύνοντας τις αμφιβολίες. Δεν αγαπάμε εμείς περισσότερο τον κόσμο από τον πλάστη του. Δεν είμαστε δικαιότεροι εκείνου. Το Ευαγγέλιο τονίζει πολύ καθαρά: «Ο πιστεύσας και βαπτιστής, ούτως σωθήσετε». Όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα το Άγιον Όρος, πριν 35 έτη και περισσότερα, ρώτησα έναν ενάρετο ασκητή. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε μακρινό και αλόθρησκο τόπο, δεν είναι άδικο να καταδικαστεί? Μου απάντησε: «Ήταν ένας γέροντας και πήγαινε στο δάσος και τον συναντά ένας ληστής και του λέγει: «Εγώ έχω σκοτώσει 99 ανθρώπους. Να καθίσεις να σε σκοτώσω και σένα, να τους κάνω 100. Ο γέροντας δέχθηκε, μόνο ζήτησε να του φέρει νερό. Περίμενε και αργούσε. Πήγε να δει τι έγινε. Δίπλα στην πηγή βρήκε νεκρό το ληστή. Το θεώρησε ένα σημείο θαυμαστό. Επρόκειτο προφανώς περί Αγίου Γέροντος. Προσευχήθηκε στον Θεό να του φανερώσει τι συνέβη με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός, αδελφοί μου, που ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων, πόσο μάλλον των Αγίων, του απάντησε και του είπε: «Το ότι σου είπε ότι σκότωσε 99 ανθρώπους θεωρήθηκε εξομολόγηση. Σου εναπέθεσε στα πόδια σου όλο το παρελθόν του. Το ότι σου είπε ότι θέλει να σκοτώσει και σένα θεωρήθηκε μια καθαρή εξομολόγηση. Σου είπε τι έκανε και τι σκέπτεται να κάνει. Το ότι ευχαρίστως και αμέσως πήγε να φέρει νερό από την πηγή θεωρήθηκε ο κανόνας της μετανοίας του. Και αυτός ο άνθρωπος συγχωρέθηκε και σώθηκε». Ποιος θα μπορούσε κάτι τέτοιο ποτέ να σκεφτεί, όσο καλός κι αν ήταν? Η θέση της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, είναι σαφής. Εμείς όλοι θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο. Οι μακράν του Χριστού θα κριθούν με βάση τον έμφυτο φυσικό νόμο, που είναι η συνείδηση και είναι πνοή Θεού μέσα στον άνθρωπο. Ας ασχολούμεθα περισσότερο με τον αγρό της ψυχής μας και σ' αφήσουμε στην αγάπη Του τα χωράφια του Θεού. Μπορούμε να σωθούμε μόνο με το ότι είμαστε καλοί άνθρωποι? Πρέπει, αδελφοί μου αγαπητοί, να ξεκαθαρίσουμε: άλλο καλοσύνη, άλλο σωτηρία, άλλο αγιότητα. Όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν σώζονται. Μπορεί ένας καλός να είναι άπιστος, να είναι άθεος. Όσοι σώζονται δεν είναι άγιοι σε γενική έννοια, είναι, αλλά με αυτό που χαρακτηρίζουμε τους Αγίους με φωτοστέφανο. Η καλοσύνη φανερώνει ευγένεια, λεπτότητα, ευαισθησία, αλλά τα καλά αισθήματα δεν δίνουν σωτηρία. Η αληθινή καλοσύνη είναι η πραγματική αγαθότητα, η θυσιαστική χριστιανική αγάπη. Πηγάζει από τη σχέση της προσφοράς κάθε ψυχής προς τον Χριστό και είναι πάντοτε σε συνάρτηση με τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία, ούτε σωτηρία από μόνα τα καλά, έστω και πολλά, έργα μας. Σωζόμαστε μόνο μέσα στην Εκκλησία, ενωμένοι,
ορθοδοξούντες και ορθοπράττοντες. Δίχως την πλήρη αληθινή, εκστατική και ζωηρή χριστιανική αγάπη προς Θεό και άνθρωπο, κανείς δεν μπορεί ποτέ να σωθεί. Η σωτηρία μας εξαρτάται από τις σχέσεις που έχουμε με τους άλλους. Όχι απλής ευγένειας, τυπικής καλοσύνης και μετρημένης συμπάθειας, αλλά θυσίας πραγματικής, αλληλοκατανοήσεως, αλληλοσυμπληρώσεως και αλληλοπεριχωρήσεως, κενώσεως και ταπεινώσεως. Δεν είναι ασφαλισμένος ο άνθρωπος ως προς η σωτηρία του με το να είναι καλός, χαμογελαστός, αλλά με το κατά πόσο είναι συνδεδεμένος με την Εκκλησία, η ασφάλεια της οποίας είναι βέβαιη αφού είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό. Ο Χριστός υπάρχει όπου είναι η Εκκλησία. Δίχως πίστη και αγάπη στην Εκκλησία και τον Χριστό σπαταλάται και η καλοσύνη. Το Χριστό τον αγαπάμε με τον αγαπάμε και τον πλησίον. Έτσι μόνο έχουμε το Θεό Πατέρα και την Εκκλησία Μητέρα. Καλό λοιπόν είναι οι καλοί να γίνουν καλύτεροι με το να συνδεθούν ουσιαστικά με την Εκκλησία του Χριστού και η καλοσύνη τους να γίνει αφορμή έργων αγαθών, φιλόθεων και φιλάνθρωπων και πνευματικών αναβάσεων. Όλοι οι καλοί δεν θα είναι στον Παράδεισο. Θα είναι όμως όλοι οι ταπεινοί, οι μιμητές του ταπεινοθέντος Ιησού. Ο μακαριστός γέροντας τείχων ο Αγιορείτης συχνά πυκνά έλεγε «Στην κόλαση θα είναι διάφοροι άνθρωποι και ελεήμονες και εκκλησιαζόμενοι και προσευχόμενοι, αλλά κανένας μα κανένας ταπεινός. Και στον Παράδεισο διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανένας μα κανένας υπερήφανος». Αν του Θεού η αγάπη και το έλεος είναι ατελεύτητα, παίζει ρόλο ο τρόπος της ζωής μας? Ασφαλώς και βεβαίως η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι ατελεύτητα. Ο Θεός αγάπη εστί, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη. Είναι η αυτοαγαθότητα, η πηγή κάθε καλού, ωραίου και ηθικού. Είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος. Δεν υπάρχει κακό, εκδίκηση, τιμωρία στο Θεό. Αυτά δεν τα γνωρίζει. Χρειάζεται όμως μία απαραίτητη διευκρίνηση. Αφού ο Θεός είναι έτσι, τότε όλοι οι άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, κατά την αγάπη του Θεού, θα σωθούν. Το θέμα αυτό απασχόλησε νωρίς την Εκκλησία. Ο σοφός Οριγένης διατύπωσε την άποψη της θεωρίας περί της των πάντων αποκαταστάσεως, ότι όλοι δηλαδή στο τέλος θα σωθούν. Πώς είναι δυνατόν, συνέχισε Οριγένης, οι Άγιοι να χαίρονται στη μακαριότητα του Παραδείσου και οι αδελφοί τους να ταλαιπωρούνται στην κόλαση? Την απάντηση την έδωσε η Εκκλησία διά της Οικουμενικής Συνόδου, απορρίπτοντας τη λογική και συμφέρουσα αυτή θεωρία. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά και δικαιοσύνη και αλήθεια. Οι Άγιοι στον Παράδεισο δεν θα αναμετρώνται ως προς τη λύπη των όπισθεν, αλλά ως προς τη χαρά των έμπροσθεν, μέσα στο φως του Θεού. Κατά το Ευαγγέλιο, η άλλη ζωή είναι συνέχεια αυτής της ζωής. Όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί που αγαπούσαν εδώ τον Θεό και την αγάπη τους έδειξαν και απέδειξαν με τρόπο, λόγο και πράξη, θα συνεχίσουν να τον αγαπούν χαιρόμενοι πλησίον του. Αυτοί που για διάφορους λόγους αρνήθηκαν τον Θεό και την άρνησή τους, την έδειξαν έμπρακτα στην άλλη ζωή, θα ζουν στην ερημιά και μοναξιά της απομονώσεως, δίχως την κοινωνία του Θεού. Αν αυτοί η ελκυστική και δελεαστική θεωρία την οποία δυστυχώς υποστηρίζουν κάποιοι νέοι θεολόγοι περί της των πάντων, δηλαδή αποκαταστάσεως, ότι η αγάπη του Θεού θα τους σώσει όλους στο τέλος, τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν πρέπει να κάνουμε κανένα μα κανένα αγώνα στην παρούσα ζωή, αφού ό,τι και αν κάνουμε, στο τέλος η αγάπη του Θεού θα μας σώσει. Παίζει σημαντικό ρόλο ο τρόπος της ζωής μας, και ας μη ελπίζουμε σε ένα Θεό φιλάνθρωπο όταν ο βίος μας
είναι απάνθρωπος. Όλος αυτός ο κόσμος που έζησε πριν από τη γέννηση του Χριστού σώθηκε. Η θέση της Αγίας μας Εκκλησίας επί του θέματος αυτού, αγαπητοί μου, είναι η εξής, με λίγα και απλά λόγια. Είναι γεγονός πως παρά τη μη αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας στην προχριστιανική εποχή, υπήρξαν ιερές μορφές όπως την Παλαιά Διαθήκη που ευαρέστησαν τον Θεό. Οι Πατριάρχες, οι Δίκαιοι, οι Προφήτες, από του Αβραάμ μέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού του Προδρόμου. Μεγάλες θρησκευτικές προσωπικότητες όπως ο Θεόπτης Μωυσής, ο Προφητάναξ Δαβίδ, ο Μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, ο σπουδαίος Ηλίας, ο Ελισσαίος, ο Ερεμίας και άλλοι. Επίσης, εγκρατείς φιλόσοφοι που μίλησαν ως προχριστού χριστιανοί με σοφία και σύνεση περί του ενός Θεού, όπως παρατηρούμε στην αρχαιοληνική γραμματεία. Όλοι αυτοί δεν σώθηκαν. Η απάντηση είναι, ο Κύριος μετά τη σταυρική του θυσία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων κατήλθε στον Άδη και κήρυξε κήρυγμα μετανοίας πριν την Ανάστασή Του. Όσοι των ανθρώπων εκείνων δέχθηκαν το κήρυγμα και μετανόησαν, σώθηκαν. Η παράδοση της Εκκλησίας μας απεικονίζει το γεγονός με την ωραιότατη παράσταση της Βυζαντινής εικόνος της Εισάδου Καθόδου, και εκεί εικονίζεται ο Χριστός με τα σημάδια του πάθους να πατά ως νικητής τον Άδη, αφού με το θάνατό του νίκησε το θάνατο και να εγείρει πιάνοντας από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα, τους πρωτοπλάστους, δηλαδή όλο το ανθρώπινο γένος αρχίζοντας από τους γενάρχες του. Για μια ακόμη φορά φαίνεται η μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και το ιδιαίτερο και ανίστακτο θα λέγαμε ενδιαφέρον Του για τη σωτηρία της κάθε ψυχής προσωπικά, ακόμη και για τους κεκοιμημένους. Κανένα δεν αδικεί ιστορική Του φροντίδα, αλλά θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ποια είναι η άποψη των Ορθοδόξων Χριστιανών περί του απολύτου προορισμού του ανθρώπου? Ευθύς αμέσως πρέπει να πούμε πως η θεωρία αυτή δεν είναι καθαρά Ορθόδοξη. Κατά αυτή τη θεωρία και δοξασία, ο άνθρωπος έχει προοριστεί από τον Θεό απόλυτα να γίνει κάτι καλός, μέτριος, οκνηρός, και ό,τι και αν κάνει
δεν μπορεί να διορθώσει την κατάστασή του, είναι προσφραγισμένη. Η άποψη αυτή έχει επίδραση και από τη Δύση και από την Ανατολή. Υπάρχει μία σχολαστικιστική αντίληψη, αλλά και μία πίστη στην ημαρμένη, το μοιραίο, το πεπρωμένο, που η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν το δέχεται, ούτε αυτή την τύχη για την οποία πολλοί πολλά λέγουν σήμερα. Ο Θεός είναι παντογνώστης και προγνώστης. Γνωρίζει την όποια εξέλιξή μας, αλλά, αυτό θέλει μια προσοχή το ρήμα, αλλά την προγνωρίζει, αλλά δεν την προκαθορίζει. Για παράδειγμα, ένας που γίνεται ληστής, το γνωρίζει ο Θεός από πριν, αλλά δεν τον έκανε ο Θεός να γίνει ληστής. Σέβεται ο Θεός μας καταπληκτικά, αδελφοί μου, την ανθρώπινη ελευθερία και βούληση. Το Θεόσδοτο αυτεξούσιο. Ο Θεός μας έδωσε αυτήν την τέλεια, την μεγάλη, την απεριόριστη ελευθερία, ακόμη και να τον αρνηθούμε, να μην πιστεύουμε σε Αυτόν, να μην τον ακολουθούμε. Ο κάθε άνθρωπος δημιουργείται τέλεια ελεύθερος. Οι πράξεις του είναι αποτέλεσμα καθαρά δικής του επιλογής. Αν ο Θεός μας προόριζε τους ανθρώπους για κάτι συγκεκριμένο, θα ήταν οπωσδήποτε αφιλάνθρωπος, δυνάστης, δικτάτορας, στιγνός εξουσιαστής. Θα δέσμευε και θα περιόριζε την ανθρώπινη ελευθερία. Τότε, όπως και προείπαμε, δεν θα χρειαζόταν ο άνθρωπος να αγωνιστεί καθόλου, αφού θα ήταν αδύνατο να αλλάξει την πορεία και την κατάληξή του. Τότε το Ευαγγέλιο δεν θα μιλούσε για συνεχή, υπομονετικό, επιμελή και επίμονο αγώνα για την κατόρθωση της σωτηρίας δια παθοκτονίας και αρετοσυγκομιδής. Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως η άποψη αυτή του απολύτου προορισμού του ανθρώπου δεν είναι ορθόδοξη και θα λέγαμε πως είναι μια πονηρή σκέψη ώστε ο άνθρωπος να μην αγωνίζεται και να επαναπάβεται στην όποια κατάστασή του αφού αδυνατεί να τη διορθώσει. Με τον υπεύθυνο αγώνα και τη μετάνοια και οι ληστές και οι πόρνες γίνονται άγιοι και θαυματουργούν και είναι άπειρα τα παραδείγματα αυτά των μεγάλων μετανοώντων στον μυροβόλο συναξαριστή της Εκκλησίας μας. Πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να μπούμε στο μονοπάτι της σωτηρίας? Είναι αλήθεια πως η Εκκλησία μας δίνει πολλές ευκαιρίες, διάφορες περιόδους για να βοηθηθούμε δια των νηστιών, των ιερών ακολουθιών, των λατρευτικών συνάξεων, των προσευχών. Και η Εκκλησία μας δίνει αυτές τις σημαντικές ευκαιρίες για να επαναπροσανατολιστούμε, να επανατοποθετήσουμε τη ζωή μας, να δούμε πιο συστηματικά τον άγνωστο ακόμη εαυτό μας στη θέση της ταραχής των παθών, να θέσουμε την ειρήνη των αρετών, να κατευθύνουμε την πηξίδα της ζωής μας στον πόλο της σωτηρίας. Όλους μας ο βίος, θα λέγαμε, είναι μια περίοδος ετοιμασίας, προσμονής, αναμονής της άλλης ζωής. Έτσι χρειάζεται μεγάλη πίστη, εμπιστοσύνη στον σταυροαναστηθέντα λυτρωτή σωτήρα Χριστό. Από τη δουλεία της αμαρτίας να οδηγηθούμε στην ελευθερία της ανέσεως, της απαθίας, της χάριτος, της σωτηρίας. Μόνο μέσα από την άσκηση, αδελφοί μου, τον αγώνα, την καλή αγωνία, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, την ανδρεία και την επιμονή, όπως έλεγε ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, θα έλθει η σωτηρία. Το πιο ασφαλές και σύντομο μονοπάτι
για την επίτευξη του θείου σκοπού της σωτηρίας των αθανάτων ψυχών μας. Είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε, είναι η Αγία Ταπείνωση. Ταπεινή προσευχή, ταπεινή σκέψη, ταπεινή ζωή. Η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτή να εστερνιστούμε και όχι την ταπεινοσχημία και ταπεινολογία που είναι καρικατούρα της ταπεινώσεως και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αποτελεί αυτή η ταπεινολογία και ταπεινοσχημία μορφή πονηρής και ύποπτης και ύπουλης υπερηφάνειας. Μας ρωτούν πολύ αγαπητοί μου τι σημασία έχει για μας τους απλούς ανθρώπους το δόγμα της Αγίας Τριάδος και τα άλλα δόγματα της Εκκλησίας μας. Πιστεύουμε αλλά δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε για αυτά. Αυτά είναι για τους κληρικούς, είναι για τους θεολόγους. Θα πρέπει αμέσως να πω, αγαπητοί μου, ότι δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη. Τα δόγματα δεν είναι κάποιες τρυφνές σκέψεις κάποιων που κάποτε τις αποφάσισαν και τις όρισαν, αλλά είναι φωτισμός του Αγίου Πνεύματος σε Αγίους ανθρώπους που μας τα διατύπωσαν για να μας βοηθήσουν και που έχουν τα δόγματα μεγάλη, μεγάλη, ιδιαίτερη αξία, σημασία για την όλη ζωή της Εκκλησίας, για τη ζωή του καθενός μας. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω το βασικό δόγμα της πίστεώς μας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πιστεύουμε σε Πατέρα, σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα σε ένα. Τριάδα ομοούσια της αυτής ουσίας και αχώριστη, αδιαίρετη. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε συνεργασία, είναι σε συμφιλίωση, είναι σε αγάπη, είναι σε κατανόηση, είναι σε περιχώρηση. Όσο ίσα, όσο ομότιμα, όσο αγαθά, όσο ιερά και ωραία είναι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι αυτή η σχέση τους πρέπει να εμπνέει την όλη Εκκλησία. Η Εκκλησία να έχει αυτήν την τριαδικότητα, αυτήν την Αγία Κοινωνία. Τα μέλη να είναι αλληλοπεριχωρούμενα, όχι ανταγωνιζόμενα, όχι εξουσιάζοντας το ένα το άλλο. Όπως είναι η Αγία Τριάδα, έτσι να είναι η ενορία. Έτσι να είναι η κάθε εκκλησία, έτσι να είναι η κάθε μητρόπολη, το κάθε μοναστήρι, η κάθε οικογένεια. Η καρδιά μας πρέπει να προσλάβει αυτό το αγιοτριαδικό πιστεύω και δόγμα και φρόνημα αυτής της τριαδικότητος, αυτής της ενότητος, αυτής της συναλληλίας, αυτής της αγαθότητος ειλικρινούς πραγματικής θυσιαστικής αληθινής χριστιανικής αγάπης. Βλέπετε λοιπόν γιατί οι Άγιοι Πατέρες επέμεναν στην ορθή διατύπωση των δογμάτων. Δεν ήταν παράξενοι, δεν ήταν φανατικοί, δεν ήταν φονταμενταλιστές, δεν ήταν ακραίοι, δεν ήταν πεισματάριδες και επίμονη σε κάτι που δεν είχε αξία και σημασία, αλλά είχε τεράστια σημασία το κάθε δόγμα, όπως αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρουμε για τη ζωή όλης της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν με καθαρότητα, με ταπεινότητα, να τα μελετήσουμε, να τα ακούσουμε, να τα προσέξουμε
και να εντρυφήσουμε σε αυτά τα δόγματα της Εκκλησίας που τα γνωρίζουν οι θεολόγοι αλλά θα πρέπει και να τα βιώνουν, τα γνωρίζουν οι κληρικοί αλλά θα πρέπει και να τα διδάσκουν με ωραίο και απλό τρόπο στους χριστιανούς μας για να προσλάβουν το νόημα, τη σημασία, επαναλαμβάνω, και την αξία τους. Δίχως αυτήν την αναφορά στα δόγματα δεν έχουμε ορθό εκκλησιαστικό ήθος, δεν έχουμε φρόνημα πατερικό, δεν έχουμε γνώση ακριβή, ουσιαστική και σημαντική της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Έτσι οι άνθρωποι όταν είναι αθεολόγητοι, όταν δεν έχουν αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα, προσλαμβάνουν, αγαπητοί μου, πράγματα ανούσια, πολύ δευτερεύοντα και τριτεύοντα και αφήνουν τα ουσιαστικά. Δεν θυμάμαι αν σας ξανάλεγα ότι με πλησίασε σε μια εξοδό μου από το Όρος για κάποια ομιλία μια κυρία, καλή καημένη, και μου λέγει «Πάτερ, δεν έκανα μπάνιο χθες το βράδυ, μπορώ να κοινωνήσω?» Την κοίταξα, τι να της πω τώρα, πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Μου λέγει μετά από λίγο μια φίλη της, άκουσε φαίνεται τι μου είπε. Λέει, «Πάτερ, νοιάζεται για το αν έκανε μπάνιο και αν μπορεί να κοινωνήσει. Και έχει 10 χρόνια περίπου να μιλήσει με την αδελφή της. Το κύριο θέμα για τη Θεία Κοινωνία είναι αυτή η συγχωρητικότητα, είναι αυτή η καθαρότητα». Λέγει ο Χριστός μας, «Άσε το δώρο σου. Δεν θέλω μεγάλες λαμπάδες, μεγάλους σταυρούς, αλλά θέλω ταπεινό φρόνημα, θέλω καθαρή καρδιά. Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδία». Την καρδιά μας ζητάει ο Θεός. Δεν λέει κανείς να πάει στην εκκλησία βρώμικος, αλλά κυρίως η ψυχή του να μην είναι βρώμικη και κυρίως να μην εμποδίζεται από την συγχωρητικότητα, την απαραίτητη που πρέπει να έχει για να προσέλθει στο μυστήριο της ζωής. Οι άλλοι άνθρωποι μένουν πάλι στο πώς θα είναι η κατασκευή του μνήματος, πόσο ωραία θα είναι τα κόλυβα και δεν προετοιμάζονται στο μνημόσυνο να μεταλάβουν, να εξομολογηθούν, να συγχωρηθούν, να δώσουν λίγη ελεημοσύνη, διότι αυτά βοηθούν τις ψυχές των και κοιμημένων. Οι άλλοι, μη έχοντας αυτό το φρόνημα το εκκλησιαστικό, μένουν σε παραδόσεις που είναι εκτός της παραδόσεως της Εκκλησίας, που δυστυχώς είναι συνυφασμένες με λαϊκά έθιμα που δεν είναι πάντοτε ουσίες ή με δυσιδαιμονίες ακόμη και αρχαιοληνικές, και πηγαίνουν και ρίχνουν τα κόλυβα στον τάφο γιατί θα έρθει η ψυχή. Μα η ψυχή δεν τρώει στάρι. Η ψυχή δεν θέλει υλική τροφή. Η ψυχή βοηθείται από τα μνημόσυνα, τις θείες λειτουργίες και τις ελεημοσύνες. Πολλά, αρκετά θα μπορούσε κανείς να πει και να διατυπώσει για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα.
Ελπίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι δεν σας κούρασα και απόψε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και ειλικρινά το λέγω, ζητώ την προσευχή σας ώστε ταπεινά να συνεχίσουμε τις ταπεινές αυτές εκπομπές και την φθινοπορεινή αυτή περίοδο και να είναι για όλους μας μια καλή αρχή για την ψυχική μας καλλιέργεια και ευπρέπεια προς δρόσο και αναψυχή της αθάνατης ψυχής μας. Ευχαριστίες πολλές στον ηχολήπτη κύριο Τάσο Παπαδημητρίου. Η Παναγιά μαζί σας. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.